Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα πολυπολιτισμικότητας στον κόσμο. Εκατομμύρια μεταναστών ζουν αρμονικά, άτομα από διαφορετικές εθνικότητες, θρησκείες, ήθη και έθιμα εργάζονται και συνεργάζονται διαμορφώνοντας έτσι τη σημερινή κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου. Στα άτομα αυτά βρίσκονται και χιλιάδες Έλληνες. Νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον ότι ήταν η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην δεκαετία του 60 και του 70 για τους Έλληνες. Μου λείπουν πολλά πράγματα. Γονείς μου, φίλοι μου, ο καιρός, ο ήλιος. Αν δεν έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα και ψυχολογικά, αλλά και αν δεν έχεις ένα πλάνο, ένα σχέδιο για το τι ακριβώς θα κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστείς, θα δεις σκούρα. Μεγάλο λάθος. Δεν προκόβουν όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Απλώς έχεις περισσότερες πιθανότητες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Νιώθουμε ότι παντού μας περιμένουν ανοιχτές αγκάλες, όχι επειδή το αξίζουμε, αλλά επειδή μας το χρωστάνε. Όποτε είχα χρειαστεί τις υπηρεσίες του κράτους σε οποιοδήποτε τομέα, ένιωσα ότι είναι πάντα δίπλα μου. Είναι εδώ δηλαδή για να με βοηθήσει και όχι για να μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Εδώ υπάρχει μια ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία στο ότι επιλέγεις τι θες να κάνεις. Το κράτος στέκεται απέναντί σου ως βοηθός. Έρχονται πολλοί άνθρωποι από άλλες χώρες που δεν μιλάνε καθόλου τη γλώσσα και εδώ οι ντόπιοι προσπαθούν να σε καταλάβουν, να σε βοηθήσουν. I think we could treat immigrants better. The Greek people that I know, they're a lot louder than the British people, always trying to feed you. You can't go around there and expect to not be force-fed. I loved it. I found the Greek people were very warm and friendly. They're nice. Friendly, bit strong-headed. Όσον αφορά το πώς μας αντιμετωπίζω, εντάξει, υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Και εξαρτάται σε ποιον θα τύχεις. Κανείς δεν είναι μόνος εδώ πέρα. Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθάμε ένας τον άλλο.